Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε γρήγορα καλτσόνε στην πιο light εκδοχή που μπορούμε να ετοιμάσουμε για να μπορέσετε κι εσείς στο σπίτι σας να μεγαλουργήσετε σε χρόνο ρεκόρ. Πάμε να δούμε τα υλικά και ο τρόπος που θα τα φτιάξω νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Για το γρήγορο καλτσόνε θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γαλοπούλα καπνιστή, 280 γραμμάρια μικρή αραβική πίτα σταρένια αρτόπουλος, 180 γραμμάρια κέτσαπ, 2 κουταλιές της σούπας ρίγανη, 250 γραμμάρια τυρί light τριμμένο και ένα αυγό για το άλυμα, για το σερβίρισμα, ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, τυράκι και γαλοπούλα το ψυγείο, εδώ. Τέλεια. Και εδώ πέρα, φίλε Μπελέση, να σου πω ότι η συνταγή θα γίνει light σήμερα από εμάς, σε εισαγωγικά. Εσύ μπορείς να μην την κάνεις light, αντί για γαλοπούλα και τυρί light που χρησιμοποιώ εγώ, τι μπορείς να βάλεις, bacon και ένα cheddar, εντάξει. Εξαρτάται με το τι θες να κάνεις, η συνταγή είναι πανεύκολη, είναι πάρα πολύ ωραία και νομίζω θα σας μείνει αξέχαστη. Λοιπόν, έχω ένα κομμάτι γαλοπούλας εδώ, θα κόψω έτσι ωραία κομματάκια. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ όλα τα λαντικά να τα παίρνω κομμάτια, μου αρέσει να τα κόβω εγώ. Τώρα θα μου πεις, άμα φτιάχνεις κάθε μέρα ένα τόστ γαλοπούλα τυρί, γιατί να το κόβεις εσύ. Έχεις δίκιο, αλλά εγώ δεν φτιάχνω μόνο τόστ γαλοπούλα τυρί. Η γαλοπούλα μου αρέσει πάρα πολύ να τα χρησιμοποιώ γενικά σύνταγες. Δηλαδή αυτή η γαλοπούλα εγώ θα την έβαζα σε μια σαλατάρα με λίγο έτσι τυράκι κότατς να τη φάω το βράδυ. Δεν θα θυσίαζα γαλοπούλα σκέτη να τη φάω όπως την τρώει ο κόσμος, γιατί βλέπω και κόσμο που ανοίγει το ψυγείο και παίρνει γαλοπούλα και την τρώει σκέτη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ περίπτωτο. Επειδή είναι καθαρή πρωτεΐνη, καλύτερα να την βάλουμε σε ένα φαγητό και να το ευχαριστηθούμε παρά να την τρώμε σκέτη. Λοιπόν, και πάμε τώρα να φτιάξουμε καλτσόνε. Θα σας δείξω έναν πολύ εύκολο τρόπο. Δεν τον έχετε φανταστεί. Λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Δουλεύει, να το πω έτσι. Και μπορείτε να το φτιάξετε ανά πάσα στιγμή στο σπίτι σας όποτε μα όποτε θέλετε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τα καλτσόνε θα χρησιμοποιήσουμε μικρή αραβική πίτα σταρένια αρτόπουλος. Είναι ιδανική για να τυλίξω μέσα κάθε δημιουργία και να κάνω απίστευτους συνδυασμούς όπως σας δείξω αμέσως τώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξουμε τη συσκευασία. Κοίταξε εδώ τώρα τι θα γίνει. Κοίταξε εδώ τώρα, φίλε φασάρα, Διονύση. Δεν το έχεις φανταστεί ποτέ. Όχι, κοίτα. Είναι ανοίγεις την πιτούλα. Τη βάζεις μπροστά σου. Κάτσε να βάλω 2-3. 4 θα βάλω. Για αρχή, γιατί καθώς θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε, δεν θα σταματήσουμε με τίποτα. 1, 2, 3, 4. Για να φτιάξω ένα καλτσόνι, τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι μία σάλτσα ντομάτας. Θέλω να φτιάξω σάλτσα ντομάτας. Έχει διαδικασία. Θα χρησιμοποιήσω κατευθείαν μία πολύ καλή κέτσαπ, εδώ. Και τι άλλο πρέπει να βάλω οπωσδήποτε? Λίγο φρέσκια ρίγανη. Αυτή ακόμα την έχω από τον Όλυμπο, δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου κρατήσει ακόμα. Είχε έρθει στον Όλυμπο. Καλά. Αλήθεια. Σε πόσα επεισόδια έχει έρθει, 12 κάναμε εμείς. Εσύ σε πόσα έρθει? Είχα έρθει στον Όλυμπο. Ναι. Στο Γήθιο. Ναι. Πού αλλού εντελεσί. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είχε έρθει σε 2 επεισόδια, καλά το είπα. Λοιπόν, ρίχνουμε το τυρί light πάνω από την κέτσαπ. Εδώ. Εύκολα. Καλά, θα τρελαθείτε. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάτε να τα φτιάξετε τώρα, γιατί είναι ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να κάνετε στο σπίτι και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, βάζουμε το τυράκι. Όπως είπα, θα βάλετε ό,τι αλαντικό έχετε. Και άμα δεν θέλετε να βάλετε αλαντικό, γιατί θέλετε να το κάνετε vegetarian, μην βάζετε. Μόνο με το τυράκι, την κέτσαπ και τη ρίγανη θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Βέβαια, μπορεί να έχετε και μια κονσέρβα μανιτάρια στο σπίτι, μπορεί να έχετε λίγο καλαμπόκι. Γενικά, ό,τι έχετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και τι έχω εδώ? Νεράκι. Είτε με νεράκι είτε με αυγό, τι θες Μπελέση, νεράκι ή αυγό? Νεράκι. Και το νεράκι δουλεύει και το αυγό δουλεύει. Θα πάρω στις άκρες και θα βάλω λίγο νεράκι. Απλά πρέπει να είμαστε γρήγοροι, γιατί δεν θέλουμε να ξεραθούν οι πίτες. Άμα τις αφήσουμε τις πίτες μισή ώρα και μετά πάμε να κάνουμε τη δουλειά αυτή, καταλαβαίνετε πως δεν θα λειτουργήσει. Καλά, 5 λεπτά με τις αφήσετε δεν πειράζει, αλλά μην τις αφήσετε παραπάνω από 10-15 λεπτάκια. Λοιπόν, όπως είναι εδώ, έκανα κάτι δύσκολο τώρα, φίλε Μπελέση? Όχι. Τι γέμιση θα έβαζες μέσα, μου πεις φουαγκρά και πάστα τρούφας? Θα μπορούσες. Το έχω σκεφτεί. Τι? Κοίτα εδώ τώρα τι γίνεται. Καθώς πιάσουμε και πιέσουμε τις άκρες, οι άκρες θα ενωθούνε, εδώ. Θα πιέσετε καλά, εντάξει, γιατί βάλαμε μόνο νεράκι, είναι ψημένο το ζυμαράκι μας, μην ανησυχείτε. Άμα πιέσουμε καλά... Με τα αυγό θα ήταν καλό. Το ίδιο πράγμα είναι. Κοίταξε, το αυγό σίγουρα προσφέρει καλύτερο sealing, αλλά σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυγό, εγώ δείχνω και με τον τρόπο με το νερό και το ένα και το άλλο δουλεύουν, αρκεί να πατήσω πάρα πολύ καλά.
Εύκολο ή δύσκολο? Ήμουνα σίγουρος ότι θα ενθουσιαστείς. Κοίτα εδώ. Έκλεισε. Έκλεισε. Σας το έδειξα σε πραγματικό χρόνο. Δεν πρόκειται να ανοίξει εφόσον πατήσουμε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε το επόμενο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Παίρνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα, Μπελέση? Το πατήσουμε. Πόσο? Όσο. Όχι τόσο όσο. Πολύ. Θα πατήσουμε. Θέλουμε τα δάχτυλά μας να νιώσουμε. Γιατί πάτησα μία και στην πρώτη άνοιξε. Θα συνεχίσω το πάτημα εδώ και καθώς πατάω θα δω τελικά ότι κολλάει. Εύκολος τρόπος για να μεγαλουργήσετε πολύ γρήγορα και πραγματικά για το τίποτα. Και σκέψου τώρα ο πιτσιρικάς να πάει σχολείο και να θες να του δώσει ένα σνακ. Γιατί να βάζεις πράγματα περίεργα? Ετοιμάζεις το καλτσόνε που του αρέσει σαν ιδέα, γιατί στο σχολείο θα πάει και θα πει έχω φέρει καλτσόνε. Ναι, με πιτούλα, χωρίς λάδια πράγματα το ένα το άλλο το παράλλο και μέσα βάζεις και ό,τι γέμιση θέλεις. Τι θα έβαζες μέσα? Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι που δεν έχεις σκεφτεί, θα το ξανακάνουμε, θα το κάνουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Μπανάνα και σοκολατίτσα. Ήταν γλυκό, ε. Μπράβο. Φυστικό βούτυρο και μαρμελάδα στο παιδί. Yeah. Ναι, δηλαδή να το κάνεις peanut butter and jelly. Καταπληκτική συνταγή, πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη και κατευθείαν, κοίταξε εδώ, είσαι premium. Το λέω για να το ξέρεις. Λοιπόν, αυτό ήταν, εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Πόση ώρα μας πήρε? 5 λεπτά. Καλά, εντάξει, καταλαβαίνεις πως μιλάω τόση ώρα. Απλά θέλω να καταλάβετε ότι δεν είναι το τίποτα. Με λίγες πιτούλες μπορείτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε. Τώρα έχουμε δύο εναλλακτικές. Η μία είναι να δώσουμε χρώμα από πάνω με λίγο κρόκο αυγού και να πάρουμε έτσι ένα πιο γυαλιστερό αποτέλεσμα που συνήθως έχουν τα καλτσόνα από πάνω. Η άλλη είναι να βάλουμε λαδάκι. Τι θες? Εγώ θα βάζω λαδάκι γιατί δεν θέλω να βάλουμε καθόλου αυγό. Μια και δεν το ξεκινήσαμε. Εντάξει, όμως εγώ θέλω να το δείξω. Α, έτσι. Ναι. Ένα βουλάκι εδώ φτάνει για να βάλουμε, να δώσουμε γυάλισμα σε 10 καλτσόνε. Παίρνω ξανά το πινελάκι μου, σπάω το αυγό, δεν θα βάλω σε όλα. Για να δούμε τη διαφορά, ε. Κοίτα, το ένα το κάνεις με αυγό. Στο άλλο μπορείς να ρίξεις τυρί. Εντάξει? Τυρί από πάνω. Στο άλλο μπορείς να ρίξεις ελαιόλαδο. Όπως καταλαβαίνεις, η πίτα μας είναι ψημένη. Δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή να ψήσουμε την πίτα. Τι μας ενδιαφέρει? Να λιώσουν μέσα τα τυριά μας. Οπότε ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς. Και θα ψήσω περίπου 10 λεπτά και μέχρι που να είναι έτοιμα. Να ετοιμάσω κι άλλα ή 4 σας φτάνουν? 4. Θα φτιάξω άλλα 4. 5. Γιατί? Για να φάμε όλοι, εσύ Διονύση. Λοιπόν, για την παρέα. Για την παρέα. Λοιπόν, τα καλτσόνια της παρέας θα έρθουν σε λίγο όλα μπροστά σας. Η προέλευση των καλτσόνες είναι ιταλική και η χρονική περίοδος στην οποία πρωτοεμφανίστηκαν υπολογίζεται πως ήταν η αρχή του 1700, όταν στη Νάπολη άρχισαν να πλασάρονται ως street food. Μάλιστα, η λέξη καλτσόνες στην ιταλική γλώσσα είναι και το παντελόνι, κάτι που την συνδέει απόλυτα με τη φύση του on-the-go φαγητού. Και τα καλτσόνια μας είναι έτοιμα! Μπελέση, είσαι έτοιμος! Ναι. Κοίτα εδώ πόσο χαρούμενος που είμαι! Έλια. Κάνω τα χορευτικά μου και γυρνάω! Εδώ είμαστε! Λοιπόν, πάμε να σερβίρουμε! Πάμε! Λοιπόν, τα καλτσόνια είναι εδώ. Είναι πανεύκολα. Κάναμε 8 όπως σας είπα και αυτή είναι η μαγεία. Ότι εκεί πέρα που έχετε συνηθίσει να χρειάζεστε ώρες και ώρες για να φτιάξετε ένα γρήγορο σνακ, σας απέδειξα ότι μόλις σε 5 λεπτάκια μπορείτε να φτιάξετε αυτά τα πολύ ωραία καλτσόνια. Πραγματικά δεν φτάνει ο χώρος. Πρέπει να πάρω ένα δυστυχώς για να δοκιμάσω. Και καταλαβαίνετε ότι η φάση είναι τρελή. Μου ρωτούσε ο Μπελέση όση ώρα ψήναμε αν μπορεί να βάλει τυρί κρέμα μέσα. Και του λέω, αγόρι μου, εννοείται. Απλά δεν το φαντάστηκα εγώ. Η φαντασία δική σου είναι ακόμα πιο μπροστά από τη δική μου. Οπότε σίγουρα μπορείς να μεγαλουργήσεις. Αν βάλουμε τυρί κρέμα θα γίνουν πιο ζουμερά από μέσα. Μπορούμε να ρίξουμε λαδάκι, όπως σας είπα από πάνω. Μπορούμε να βάλουμε ένα πέστο αλλά τζενοβέζε μέσα και να γίνει χαμός. Μπορούμε να βάλουμε ένα πέστο. Μακαρονάδα. Δεν μπορούμε να βάλουμε η Mumbled μέσα, το καταλαβαίνεις ότι... Δεν μπορούμε να βάλουμε, όχι. Ωραία, αυτό που θέλω να σου δείξω είναι ότι όλα είναι στον αυτόματο πιλότο, κοίτα εδώ. Με το τίποτα φτιάχνεις το πιο ωραίο snack ever. Καλή μας όρεξη. Για το γρήγορο καλτσόνε, κόβουμε τη γαλοπούλα σε λεπτές λωρίδες, αφήνουμε στην άκρη, απλώνουμε τις πίτες και βάζουμε κέτσαπ. Μοιράζουμε τη ρίγανη, το τυρί και τη γαλοπούλα. Απλώνουμε νερό περιμετρικά στις πίτες και κλείνουμε στη μέση. Πιέζουμε για να κολλήσουν καλά και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα υλικά. Μεταφέρουμε σε ταψιά με λαδόκολλα, αλείφουμε με αυγό, ψήνουμε και σερβίρουμε με ρίγανη.